Μεγάλη προσπάθεια καταβάλουν όλοι στο νέο καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων, προκειμένου να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα νέα δεδομένα, όπως δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Καμπούρης. Ο κ. Καμπούρης αναφέρεται και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν σε καλό κλίμα μεταξύ όλων των συναδέλφων. Ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα ημερήσιας διάταξης. Υπήρχαν θέματα βέβαια τα οποία αφορούσαν και τον Δήμο Κορινθίων, τον πρώην Δήμο Κορινθίων, αλλά και θέματα τα οποία αφορούσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων και για τις επιτροπές, τη δημιουργία και στελέχωση επιτροπών είτε από δημοτικούς υπαλλήλους είτε και από αιρετούς. Αυτό έγινε μέσα σε ήπιους τόνους, κάποιες οπωσδήποτε τοποθετήσεις ή διαφοροποίησης συναδέλφων οι οποίες υπήρξαν. Αυτά ήταν αναμενόμενα και πάντα γίνονται στα Δημοτικά Συμβούλια. Γενικά πάντως ήταν ένα καλό, θα έλεγα, Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω θα συνεχίσει έτσι και στο μέλλον, με αντικειμενικό σκοπό και στόχο πάντα την ανάπτυξη πλέον του διευρυμένου Δήμου Κορινθίων. Οπωσδήποτε είναι μια μεταβατική περίοδος, πολύ δύσκολη. Αυτό αναμενόμενο ήταν, γιατί είναι και μεγάλο το εγχείρημα. Και δεν είναι μόνο ότι εμείς ασχολούμεθα με τις αρμοδιότητες αυτές που είχαν οι πρώην Δήμοι, ασχολούμεθα και με αρμοδιότητες τις οποίες είχε η Νομαρχία και η Περιφέρεια. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν πλέον μέσα στο μεγάλο Δήμο Κορινθίων και να μπορέσουμε να τα εντάξουμε και να τα προωθήσουμε περαιτέρω τα θέματα όλα αυτά τα οποία είχαν κάτω από τη δικιά τους δικαιοδοσία. Το παλεύουμε, είναι τις πρώτες μέρες οπωσδήποτε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, προσαρμογής, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το θεσμικό των αρμοδιοτήτων, είναι το θέμα των χωροταξικών, της εγκατάστασης των υπηρεσιών. Προς το παρόν κάποιες υπηρεσίες οπωσδήποτε της Νομαρχίας είναι ακόμα εγκατεστημένες και πιθανόν θα παραμείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί όπου υπήρχαν, και κάποιες άλλες οι οποίες δημιουργούνται πλέον στο Δήμο να έρθουν εδώ δημοτικοί υπάλληλοι από τους πρώην Δήμους. Τώρα ο χαρακτηρισμός αναλαλούν, εντάξει, εδώ το είναι ίδιο και χαρακτηριστικό όλων μας εδώ γενικά των πολιτών, τις πρώτες μέρες που δημιουργείται αυτό το φαινόμενο, κατά κάποιο τρόπο πιθανό να μας δημιουργεί μια απογοήτευση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια και εκ μέρους των αιρετών, αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου πλέον, του προσωπικού, του υπαλληλικού προσωπικού, του εργατικού δυναμικού και των τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου αυτό το διάστημα προσαρμογής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Βέβαια απαιτείται χρόνος, ακόμα είμαστε στην αρχή, γιατί δεν έχουν περάσει ούτε 2 εβδομάδες. Πιστεύω ότι με τις κινήσεις που κάνουμε θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το χρόνο προσαρμογής.